Γάμα. Εργασίες στο χώρο του ατομικού καναλιού. Ερώτηση πρώτη. Πώς μπορώ να αντιληφθώ και να αισθανθώ πιο εύκολα την έννοια του απελευθερωθέντα χώρου που δημιουργείται μετά τις καθάρσεις και τον εμπλουτισμό του με νέες ενέργειες? Η αίσθηση του «καθαρίζω κάτι» δεν είναι εύκολη αν δεν είναι μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Μετά την κίνηση της αποβολής και του αδειάσματος, μέσα στον φορέα που είναι συγκεκριμένος χώρος, δημιουργείται κενό, ώστε να έρθω εστιακά να αφομοιώσω και να το γεμίσω με κάτι νέο. Υπάρχει δυσκολία να το αισθανθώ σε όλο το κανάλι. Θα σου το πω απλά. Είπες ότι είχες μια αίσθηση βάρους. Όταν αυτό το βάρος φεύγει μέσα από τη βροχή ή το λέιζερ, σημαίνει ότι τη θέση που κατήχε το βάρος, δηλαδή τη θέση της πυκνότητας που είχε το βάρος, έχει τώρα η ελαφρότητα. Ο χώρος αναπνέει. Μέσα στον χώρο αυτό που δημιουργείται, μπορεί να μπει η θετική ενέργεια. Οπότε, μετά, είναι εμπλουτισμένο το κανάλι με θεραπευτική τάδε ενέργεια. Δηλαδή, όχι απλώς το καθαρίζεις, αλλά και το εμπλουτίζεις. Δεύτερη. Όταν κάνουμε τις καθάρσεις και ρέει ενέργεια και καθαρίζει και ενσωματώνεται το νέο, μου δημιουργείται η εξής απορία. Πώς γίνεται, αφού έχει έρθει το καινούριο, να συνεχίζεται και η ροή των καθάρσεων? Δυσκολεύομαι να συλλάβω τη σύνθεση που γίνεται. Ότι μπορούν δηλαδή να συνυπάρχουν και το κάθε ένα να κάνει ακριβώς αυτό που είναι να κάνει, χωρίς να επηρεάζει ή να επηρεάζεται. Οι καθάρσεις γίνονται ακαταπαύστος. Όταν τρώμε φαγητό και στη συνέχεια έχουμε τη διαδικασία της πέψης, ταυτόχρονα με τη διαδικασία της πέψης γίνονται και άλλες διεργασίες στα κύτταρα που είναι άσχετες με την πέψη. Γεννιόνται, πολλαπλασιάζονται, πεθαίνουν, εκτελούν τις εργασίες τους, τα πάντα. Όλα είναι παράλληλα, ταυτόχρονα. Τρίτη. Πού πρέπει να εστιάζω κατά τη διάρκεια των καθάρσεων? Στο άδειασμα του παλαιού ή στο γέμισμα του νέου? Στην αποδόμηση ή στη δόμηση? Εστίασε στο άδειασμα. Αυτό χρειάζεσαι και είναι πολύ σημαντικό. Κατεβαίνουν καινούργιες ενέργειες και το άδειασμα που χρειάζονται για να μπουν είναι πρωτεύον, για να μπορέσουν να εισέλθουν. Πάντα να θυμάσαι να χαλαρώνεις και να αφήνεσαι για να περάσουν. Είναι πολύ υψηλού κραδασμού και γι' αυτό κάποια συστήματα δεν τις σηκώνουν. Στο ατομικό κανάλι υπάρχει η απόσυρση, αλλά υπάρχει και η δόμηση του καινούριου. Στα άτομα που δεν ξέρουν να δουλέψουν, γίνεται η απόσυρση, αλλά δεν γίνεται με επάρκεια η νέα δόμηση. Γίνεται ατελώς. Και όπως λέει ο Θιβετανός, οι ατελείς μορφοσκέψεις είναι σαν έμβρια που είναι ατελή και δεν έχουν αρκετή δύναμη να αναπτυχθούν. Και έτσι εκπίπτουν από μόνα τους.
Τέταρτη. Παρατηρώ ότι σε κάποιους διαλογισμούς εστιάζουμε και εργαζόμαστε σε πολύ συγκεκριμένα σημεία στο φυσικό σώμα και λέμε παραδείγματος χάρη ότι το ηλιακό κέντρο έχει αποτυπώματα σε διάφορα σημεία. Αυτό ισχύει για όλα τα κέντρα. Και αν ναι, αυτά τα σημεία λειτουργούν σαν αντανακλάσεις του κύριου κέντρου. Ναι. Για όλα τα κέντρα υπάρχουν σημεία αντιστοίχησης σε όλα τα σημεία του σώματος, πόδια, χέρια και κεφάλι. Σκέψου για παράδειγμα τη ρεφλεξολογία, όπου εργαζόμενοι με τα πόδια δουλεύουμε σε όλο το σώμα. Αν δεις τους χάρτες της, υπάρχουν αντιστοιχίες με όλα τα σημεία του σώματος. Έτσι, μέσω της ρεφλεξολογίας, μπορείς να βρεις ποιο είναι το ηλιακό κέντρο στην πατούσα και να εργαστείς πάνω του. Πέμπτη. Ποια είναι η αξία της εστίασης στα σημεία αυτά? Τι διαφοροποιείτε? Η σημασία είναι η εξής. Έχεις ένα κέντρο, παραδείγματος χάρη το ηλιακό, και μετά να γνωρίζεις ότι αυτό έχει σύνδεση με τις παλάμες, με τα πέλματα, το κεφάλι. Αναγνωρίζοντάς το, αρχίζεις και έχεις γραμμές ενέργειας, οι οποίες πάνε από σε. Οπότε, έχεις κερδίσει μία αποκατάσταση στο ηλιακό σου πλέγμα και ζητάς να μεταφερθεί και σε όλες τις γραμμές. Να αποτυπωθεί και στις παλάμες και στα πέρματα και στο κεφάλι. Ζητάς η αποκατάσταση να κατοχυρωθεί, να σφραγιστεί και εκεί. Μετά ανακαλύπτεις ότι αν για παράδειγμα πιέζει συγκεκριμένα σημεία στο σώμα, δουλεύεις ανάλογα κέντρα, τα οποία είναι παντού στο σώμα. Όταν αυτό το συλλάβεις, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν σημαντικά και ασήμαντα σημεία και αρχίζεις να εστιάζεις και να ασχολείσαι με όλες τις γραμμές του κέντρου. Όταν ξέρεις τις γραμμές και εστιάζεις, επιτρέπεις στην ενέργεια να κυκλοφορήσει πιο εύκολα. Για παράδειγμα, χαλάρωσε και πες το ηλιακό πλέγμα. Όπου έχει γραμμές στο χέρι, τα σημεία να χαλαρώσουν. Για να περάσει ενέργεια σε βάθος και σε όλες τις γραμμές και τους αδένες των κέντρων. Έκτη. Πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τον φόβο και την αντίσταση του νου στην αλλαγή που φέρνει η σκότηση? Τον φόβο και την αντίσταση που βάζει τα βάνη και τελικά δεν σου επιτρέπει να αναγνωρίσεις την αλλαγή που έχει ήδη επιτευχθεί. Καταρχάς θα λες αφέσου και όχι αφήσου, γιατί εμπεριέχει την άφεση. Όταν σου λέει αφέσου, σημαίνει να αφήσεις και όλα αυτά. Παλιά είχε στο νοητικό πολλούς εγκλωβισμούς. Ήταν μη ελαστικό. Δεν είχε ελαστικότητα. Τώρα, έχεις καταφέρει και έχεις ανοίξει μία καταπακτή στην οροφή και πρέπει να δώσεις στον εγκέφαλο και στον ψυχισμό σου χώρο και χρόνο
να συνηθίσει. Πώς από εκεί μπορεί να πάρει φως. Θεωρείς ότι υπάρχει τρύπα εκεί ψηλά και κατευθείαν μέσα από την τρύπα βλέπεις τον ήλιο. Και από εκεί λαμβάνεις φως. Ανοίξει δεν ανοίξει το υπόλοιπο, εγώ έχω τον ήλιο. Αποδέχομαι πως ο ήλιος έχει μπει. Ο ήλιος λειτουργεί. Δηλαδή η ψυχή μου με φωτίζει. Οπότε δεν σε ζορίζει κανείς να πετάξεις την υπόλοιπη οροφή, διότι η τρύπα αυτή σου φτάνει. Μαθαίνεις να εστιάζεις εκεί ψηλά και στον ήλιο μέσα από την τρύπα. Έτσι, όταν θα έρθει η ώρα να εξαφανιστεί και η υπόλοιπη οροφή, εσύ δεν θα το πάρεις καν είδηση. Διότι όταν υπάρχει δική σου ενέργεια που αλληλενεργεί ψηλά μέσα από την τρύπα με τον ήλιο, χάνεις την περιφερειακή όραση. Βλέπεις μόνο το φως του ήλιου και κάποια στιγμή περνάς από μέσα και δεν δίνει σημασία αν υπάρχει το υπόλοιπο της οροφής ή αν έχει εξαφανιστεί. Γιατί η διαδρομή σου είναι μέσα από την τρύπα. Έβδομη. Πού οφείλεται η έλλειψη εμπιστοσύνης και η αμφισβήτηση της αλλαγής? Η έλλειψη εμπιστοσύνης έρχεται από παλαιότερες ενσαρκώσεις. Διότι όταν κάποιος έχει δύσκολα νοητικά, σημαίνει ότι είχαν υπάρξει και εγκλωβισμοί. Είχαν δημιουργηθεί προβλήματα λόγω νοητικού και κλείδωσαν κάποια πράγματα για προστασία. Και όταν ξεκλειδώνουν, εξακολουθούμε να φοβόμαστε τι θα γίνει, παραδείγματος χάρη με αυτό το νοητικό. Μήπως μας παίξει καινούργια παιχνίδια. Και υπάρχει μια εσωτερική ανησυχία που καταλήγει να γίνεται μάγκωμα, εμπόδιο τεράστιο. Όμως υπάρχει κάτι που είναι δεδομένο. Όταν ανοίξει η τρύπα επάνω, έχουν επιτρέψει να ανοίξει. Έχουν επιτρέψει. Αν η οροφή άνοιξε με μια μικρή σχισμή, σαν τρύπα ή σαν βαρέλι, είναι γιατί το επέτρεψαν εκείνοι. Δεν υπάρχει περίπτωση μόνο σου να την ανοίξεις, να την ροκανίσεις να ανοίξει. Γιατί τότε θα βρεθείς με τρεις οροφές από πάνω σου. Ναι, εισακούστηκαν οι προσευχές σου. Ναι, κατεγράφει η κατάθεσή σου. Ναι, είδαν την πειθαρχία σου. Ναι, είδαν την αγωνία σου και την άνοιξαν εκείνη για σένα. Και άρα οφείλουμε, ψυχείτε και σώματι, να εμπιστευθούμε εκείνους. Μπαίνει λοιπόν θέμα εμπιστοσύνη σε εκείνους και όχι σε μας. Όπου εκείνοι είναι οι διδάσκαλοι της αγάπης. Είναι οι Άγιοι της αγάπης. Είναι οι πνευματικοί εκπαιδευτές της ανθρωπότητας. Είναι τα παραδείγματά μας. Τα πρότυπά μας. Όγδοη. Τι μπορείς να κάνεις
όταν η αμφισβήτηση παίρνει τα ηνία. Όταν η αμφισβήτηση παίρνει τα ηνία, εστιάζει στον ήλιο, εκεί πάνω, ώστε να συνηθίσει το βλέμμα σου τις ηλιακές ακτίνες και να μπορεί να τις ακολουθήσει. Επαναλαμβάνει συχνά, έχω εμπιστοσύνη στις ανώτερες δυνάμεις που με φροντίζουν και το νιώθεις. Επικαιροποιείς κάθε νέα καταγραφή. Επικαιροποιείς την καινούργια σου φάση. Δηλαδή, χρειάζεται να την επιβεβαιώνεις και συνειδητά να την επαναφέρεις.